Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την όλη την καθυστέρηση για να ανοίξει η κάμερα. Άργησε περίπου 2:15. Είδαμε το πρώτο καλάθι των κολοσσός Dunkin' Donuts. Το έβαλε με το νούμερο 69. Το χαρτί θέλω! Τα ρόστερ! Το άφησα εκεί! Αυτός είναι ο Πετρόπουλος, αυτός με το δεξί drive. Θα μειώσει τον πόντο, 4-5 το σκορ. Μου φέρνει τώρα ο Φωτάρας στο ροστεράκι μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε έβγαλα γιατί είσαι πολύ ωραίος. Επάνω στο λέω πώς. Ευχαριστώ Μαρόγκια μου, ευχαριστώ. Τώρα ο Πετρόπουλος με την μπάλα πιέζεται από τον Παλατζά. Ξανά έξω. Το σουτάκι στην εκπνοή θα μπει από τους Μύρμιντονς. Το έβαλε το νούμερο 9 ο Νιωτάκης. Ο Νιωτάκης ο οποίος προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, πριν ανοίξει η κάμερα, σημείωσε το πρώτο goal foul και το πρώτο καλάθι παράλληλα στο μάτς. Αυτός είναι ο Πετρόπουλος τώρα. Τους πιάνει την πάσα, δίνει στον Παλατζά. Ο Παλατζάς το σουτάρει από μέση απόσταση. Είναι άστοχος και rebound από τον ψηλό, τον καλό Σακά. Πάσα εφηδιασμού ο Πετρόπουλος. Εκεί είχε ένα πολύ εύκολο καλάθι, αλλά δεν την έπεσε την παλίτσα. Παλατζάς θα αποστάρει ο Γιώργος, δεν θα σκοράρει ο Ζάμπουρας, ο Καλόσακας και πάλι με την μπάλα που μάζεψε το rebound. Έξυπνη η πάσα εφηδιασμού από τον Γιώργο τον Γεωργικόπουλο. Ήθελε να βρει τον φαντάζομαι αδερφό του, τον το Χαράλαμπο. Αυτός είναι ο Πετρόπουλος, ο οποίος σταματάει και ψάχνει την πάσα. Ζάμπουρας. Και πάσα του για τον Φαρακόπο, όχι για τον Τσαμπαρλή. Αυτός έδωσε την έξτρα πάσα στον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος θα μειώσει και πάλι στον πόντο, 6-7. Γιωτάκης. Ξανά πήρε την μπάλα Γιωτάκης. Και τώρα ο Πετρόπουλος, ο Νίκος. Ο Καλόσακας θα δοκιμάσει τριποντάκι. Την μπάλα δεν θα μπει. Σώζει την κατοχή μάλιστα ο Γιώργος ο Ζάμπουρας. Δεν φάνηκε πολύ καλά στην κάμερα γιατί αλλού κοίταζα εγώ και αλλού η κάμερα. Ζάμπουρας. Ψάχνουμε μια πάσα, ο Παλατζάς πιέζεται από δύο. Λάθος. Λάθος από τον Παλατζά. Και έχουμε time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψε στο μάτσο μια μικρή καθυστέρηση και πάλι γιατί κάτι κόλπα μας κάνει τελικά η κάμερα, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Το νούμερο 5 είναι ο Μιχαηλίδης για τον Κολοσσό, η πάσα του Τσαμπαρλή δεν ήταν η καλύτερη, ο Παλατζάς ψάχνει την πάσα, ο Πετρόπουλος στο low post και έδισε φάουλ, αλλά χαμηλά λέει ο διαιτητής μας. Έχουν ανανεώσει τις πεντάδες τους, προηγουμένως αυτό έδισε το νούμερο 15 για τους Μυρμιντόνς. Είναι ο Φόσκολος. Ζάμπουρας. Ξανά στον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος πάσα στον Τσαμπαρλή. Ο Τσαμπαρλής από κοντά στο χ, αλλά μαζεύει ο ίδιος το rebound. Ξανά ψάχνει μια πάσα. Βρήκε τον Πετρόπουλο. Θα σουτάρει αυτός. Δεν θα σκοράρει. Το 6-7 λοιπόν παραμένει το rebound. Το πέρα το 12. Ο Πούγκας που είναι και αυτός είναι ο πρόσωπο στην πεντάδα των Μύρμιντονς. Πούγκας. Γεωργικόπουλος ξανά στον Πούγκα. Αυτός θα πάρει στάκι από μέσα απόσταση. Θα αστοχίσει και ο Πετρόπουλος θα μαζέψει την μπάλα. Μιχαηλίδης τρέχει all the way. Πάει μόνο του και με το αριστερό θα σημειώσει τελικά τον goal foul. Όμορφη ενέργεια, όμορφος, όμορφη προσωπική προσπάθεια από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα δώσει το πρώτο προβάδισμα στον Κολοσσό. Δεν θα καταφέρει να διευρύνει στους δύο τη διαφορά. Ο Πούγκας μαζεύει ακόμη ένα rebound και θα αφήσει τώρα στον Γεωργικόπουλο.
Γεωργικόπουλο σε φορμά και με φλουτεράκι θα ξαναδώσει προβάδισμα στους Μυρμιδόνες. 8-7 πίεση και παγίδες από τους Μυρμιδόνες με αποτέλεσμα να γίνει το λάθος. Το λάθος το έκανε ο Τσαμπαρλής και βγαίνει ο Θωμάς ο Παλατζάς, συγγνώμη. Πέρασε στο παρκέ. Το 7 ο Καραμπεσίνης. Αστόχησε το νούμερο 15 ο Φόσκολος. Πρέπει να φάγει μια καλή ο... Καραμπεσίνης, Πετρόπουλος, ποστάρει ο Γιώργος, σκοράρει ο Γιώργος του Ζάμπουρας. Ξανά μπροστά τα ντόνατς. Δεκαεννιά, Πούγκας είναι μόνος του στη γωνία και θα βάλει τρίποντο. 10-12. Πήγε να δώσει μια πάσα χρυμιαζού προς τον Καραμπεσίνη. Ο Φόσκολος το κατάλαβε και την έδιωξε. Δύο παίκτες κοντά του ο Πετρόπουλος. Μιχαηλίδης από λίγο πιο μακριά. Τον βάλε το τρίποντο ο Καραμπεσίνης. Ξανά μπροστά ο Κολόσος, 13-12. Είναι αυτός, δεν θα περάσει η πάσα του. Τζάμπο λέει της κατοχή για ποιον, για τους Μυρμιντόνς. Γεωργικόπουλος τελικά θα το πάρει το τριποντάκι. Δεν το έβαλε, ο Πετρόπουλος μαζεύει και φάουλ κερδισμένο από τον playmaker του Κολοσσού. Τα κόμμενα φάουλ θα κερδίσει ο Πετρόπουλος. Αυτό είναι απόρρια της, της πίεσης. Τη σέντρα ο Καραμπεσίνης, θα πετάει τρίπλα, βρήκε τον Μιχαηλίδη. Αυτός δεν σκοράρει, αλλά κερδίζει τον φάουλ και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για μία βολή. Μια στις δύο από τον Μιχαηλίδη. Το 21 που κατεβάζει είναι ο Σιμονετάτος για τους Μυρμιδόνες. Ο Σιμονετάτος είχε χώρο για να, για να σουτάρει. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε όμως και έκανε λάθος στη συνέχεια. Πετρόπουλος, ωραία πάσα, δεν την έφτασε όμως όπως θα ήθελε ο Τσαμπαρλής και τώρα φιδιασμός, αστοχή ο Πάτρης, αστοχή σε δύο προσπάθειες. Γεωργικόπουλος γυρίζει όμορφα και αυτός άστοχος, παραμένει κατοχή για τους Μυρμιντόνς.
Βόσκολο, εστοχή επίσης και πάλι κατά τη διάρκεια του τρίποντο του Σιμονετάτου. Δεν φαίνει. Rebound ακόμη ένα, ακόμη μια ανανέωση κατοχής. Ο Πούγκας αστοχή και κάπως έτσι θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με τον Κολοσσό να προηγείται με 2 πόντους, 14-12 επιστρέφουμε. Νομίζω πως έχω λύσει το πρόβλημα που είχαμε την κάμερα και παίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Πετρόπουλος θα κάνει λάθος, θα κλέψει ο Φόσκολος και τώρα ο Πάτρης πάει μέχρι μέσα, αστοχής ακόμη μια προσπάθεια ο Πάτρης. Το rebound το πήρε ο Μιχαηλίδης και ο Καραμπεσίνης, αν το είπα σωστά, ναι αυτός είναι. Πυροβολή τώρα ο Καραμπεσίνης, είναι άστοχος, ο Πετρόπουλος πήρε την μπάλα από τη σφαλιάρα, από την πάσα σφαλιάρα του Τσαμπαρλή. Στις 2 και 15-12 το σκορ. Συγγνώμη για αυτό, δεν ήθελα να φέρω το καφενάκι. Καμία διαφήμιση. Φόσκολος. Πολύ καλή άμυνα. Φάουλ λέει ο διαιτητής. Μάλλον το κατέβασε τα χέρια του. Δεν ήταν κάθετος. Δεν ήταν κάθετα μάλλον. Τα χέρια του Τσαμπαρλή βέβαια. Φαν... Φάνηκε να βρίσκει την μπάλα μόνο. Το κατέβασμα όμως χρεώθηκε. Καμία βολή δεν μπήκε. Το 15-12 παραμένει. Το rebound του Τσαμπαρλής και τώρα ο Πετρόπουλος. Ωραία η πάσα του. Ο Καραμπεσίνης έχει εύκολο έργο εκεί πέρα. 17-12 assist από τον Πετρόπουλο, όμορφο και εύκολο το τελείωμα από τον Καραμπεσίνη. Ένα step back και ένα σουτάκι που δεν θα μπει από τον Γεωργικόπουλο, τον Χαράλαμπο. Ο Πετρόπουλος ξανά στον Καραμπεσίνη, αυτός την φορά δεν βιάζεται. Πετρόπουλος, Καραμπεσίνης δοκιμάζει τρίποντο από την γωνία, αστοχή. Το rebound τον Γεωργικόπουλος, ο Χαράλαμπος επιλέγει να παίξει all the way, φάουλ ο Μιχαηλίδης και δύο βολές. Από την κορυφή την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, ο Γεωργικόπουλος μάζεψε. Πέρασε τον αντίπαλό του, είσαι εκεί προς τη μήνυο Ζάμπουρας για να τον εμποδίσει. Βήματα ο Πάτρης φυσικά. Πετρόπουλος, ωραία η πάσα του. Γκολ φάουλ ο Παλατζάς. Εξαιρετική ήταν η Ντόνατς.
Εξαιρετικός και ο Πετρόπουλος στο διάβασμά του. Το σκορ λοιπόν 19-12 και μια συμπληρωματική βολή για τον Θωμά Παλατζά. Εμένα πάνω θα με εξόρισαν, με στέλνουν σπίτι για γυάλι. Δεν έχω ούτε ίντερ, ούτε ίντερ. Τίποτα άθλιψη. Έμεσο τρίποτο λοιπόν για τον Θωμά Παλατζά. 20-12 το σκορ, 7-26 για να πάμε στο τέλος του ημιχρόνου. Πολλές οι αλλαγές για τους Μυρμιντόνους. Μπήκε ο Νιωτάκης, μπήκε ο Καλόσακας, μπήκε ο Πετρόπουλος και τα δύο αδερφιά Γεωργικόπουλη κλείνουν την πεντάδα. Καλόσακας, ωραία, κρατάει την μπάλα ψηλά και ψάχνει. Τρίποντο άστοχο από τον Γιώργο τον Γεωργικόπουλο. Ο Πετρόπουλος θα κλέψει την μπάλα και ουσιαστικά αυτός που θα μαζέψει το rebound. Περνάνε τη σέντρα του Κολοσσού. Παλατζάς. Καραμπεσίνης, τρίποντο, το έχασε. Καλός ακάσου μαζέψει το rebound. Κατεβάζει πολύ γρήγορα ο Γιώργος ο Γεωργικόπουλος. Νιωτάκης έχει πολύ χώρο. Το πόδι πρέπει να γίνει εκεί, δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί κάπως αλλοιώθηκε πάσα. Στην κορυφή της ρακέτας ο Καλόσακας, τρίποντο του Νιωτάκη, όπου δεν θα μπει και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καραμπεζίνη και αυτός θα την αφήσει στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος, πάσα για τον Παλατζά, δείτε τώρα το τι έγινε. Μπαλακόλλησε στο ταμπλό, αυτό είναι τζάμπολ, αν δεν κάνω λάθος. Πάτος ο Νιωτάκης την ξεχώλησε. Κατοχή και πάλι για τους Μυρμιντόνους, το βελάκι έδειξε. Μυρμιντόνους. Πολύ καλή η άμυνα από τον Κολοσσό και το συγκεκριμένα από τον Γιώργο τον Ζάμπουρα, που ανέκασε τον Καλόσακα να κάνει λάθος. Αποστάρει τώρα ο Γιώργος, πασάρει στον Παλάτζα. Αυτός δεν ξέρω αν ήθελε, μου φάνηκε ότι πιο πολύ ήθελε να κερδίσει το φάουλ παρά να βάλει καλά τη συγκεκριμένη φάση. Έκανε το airball και η μπάλα πέρασε και πάλι στους φιλοξενούμενους. Πετρόπουλος, φάουλ και δύο βολές. Τον Νίκο Πετρόπουλο, 20-14. Τώρα ο Πάνος ο Πετρόπουλος έχει την μπάλα. Πάσα του για τον Ρούση, είναι πίσω του ο Παλάτζας και τώρα ο Γιώργος ο Ζάμπουρας. Ξανά πάσα στον Πετρόπουλο, αστόχησε αυτός. Ο ίδιος παίρνει το rebound και σκοράρει. Ήταν και λίγο τυχερός σε αυτή τη φάση ο Πετρόπουλος. 22-14 το σκορ. Οι δύο Πετρόπουλοι τώρα μαρκάρονται. Πάρα λίγο το λάθος εδώ πέρα. Έφερε εδώ κοντά μας την μπάλα. Κοινός ο Νιωτάκης. Πάρα λίγο το κλέψιμο ή τελικά έγινε? Έγινε. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε το λάθος.
Μάρκης σκοράρει για 2 πόντους. 22-16. Ρούσης πασάρει έξω στον Παλατζά, ο οποίος κάνει ακόμη ένα airball. Και μειώνουν κι άλλο οι Μίρμπιντον, 22-18. Παραμεσίδη στον Παλατζά. Έχω πάθει τώρα. Γιώργος Ζάμπουρας αστόχησε στο δίποντο, στο μακρινό δίποντο. Ωραία πάσα, φάουλ ο Παλατζάς στον Χαραλαμπό, τον Γιώργο Κόπουλο. Time out, επιστρέφουμε. Λοιπόν, γυρίσαμε. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Χάραλαμπος, ο Γεωργικόπουλος. Τι κρύο είχε εδώ πέρα. Σε βροχή. Μία στις δύο βολές, 22-19. Απόσταση στο τρίποντο πλέον. Και τρία είναι και τα λεπτά που μας χωρίζουν από την ανάπαυλα. Παλατζάς. Συγγνώμη, ο Πετρόπουλος ήταν ο οποίος αστόχησε και ο Νίκος ο Πετρόπουλος από την άλλη πήρε το rebound και κατέβασε την μπαλά. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Γεωργικόπουλο. 22-21, μακρινό και ανάποδο lay-up. Ρούσης, σκοράρει το λόγο πως ο Ρούσης, 24-21 και πάλι τρέχει γρήγορα ο Γιώργος Γεωργικόπουλος να βρει ανοργάνωτο την αντίπαλη άμυνα. Καλόσακας, ξανά στον Μιωτάκη, θα πυροβολήσει για την ισοφάριση, δεν θα έρθει όμως. Το rebound του ο Παλατζάς. Καραμπεσίνης. Ρούσης. Καραμπεσίνης αλλοιώνεται στο σουτ. Έγινε το λάθος από τον Κολοσσό και ένα πολύ εύκολο καλάθι θα βάλει ο Χάρης ο Γεωργικόπουλος για να μειώσουμε οι Μυρμιδόνες στον πόντο, 24-23. Σαμπαρλής περνάει και πάλι στο παρκέ με το 69 ο Γιώργος Ζάμπουρας. Θα πάρει τη θέση του, θα του δώσει τη θέση του. Πετρόπουλος, Καραπεσίνης, Τσαμπαρλής από μέση απόσταση, είναι άστοχος, ο Καλόσακας εύκολα μαζεύει και βρήκε τον Νιουτάκη ελεύθερο, ο οποίος και θα κατεβάσει την μπάλα. Προβάδισμα λοιπόν για τους Μίρμιντονς. Η ασίστα από τον Νίκο τον Πετρόπουλο, το τρίποντο από τον Γιώργη Κόπουλο, τον Γιώργο. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, Σαμπαρλής, Ρούσης, Παλατζάς, αστοχή από την κορυφή του τρυπόντου, rebound από τον Γιώργη Κόπουλο, τα αδέρφια συνεργάστηκαν και πολύ όμορφα θα τελειώσει τη φάση ο Χαράλαμπος. Yeah. 24-28, άψογη συνεργασία από τους Γιώργη Κόπουλους. Yeah.
πάλι ο Θωμάς ο Παλατζάς. Μπαίνουμε 8 δευτερόλεπτα και έχουμε ένα φάουλ, λέει ο Πετρόπουλος. Γιωτάκης στη γωνία, ο Καλόσακας το βάζει. Για 2 ήταν το σούτ, 24-30. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Colossal Dragon Donuts εναντίον Myrmidons. Το νέο πρόσωπο είναι ο Χαρακόπος, ο οποίος Χαρακόπος έχει έρθει από το πρώτο λεπτό εδώ, δεν ξέρω γιατί μπαίνει τώρα, από το σύστημα θα είναι. Έγινε το λάθος στην επίθεση των Dragon Donuts, αλλά έγινε λάθος και στην επίθεση των Myrmidons, οπότε δεν έχουμε δει ακόμα την πρώτη φάση. Αυτός ήταν ο Χαρακόπος που επιδίωξε την πρώτη επίθεση για λογαριασμό. Καλόσακας. Πετρόπουλος. Κλεισμένος από δύο παίκτες, αστόχησε. Rebound από τον Χαρακόπο. Έγινε την επιλογή του Τσαμπαρλής, όμορφη πάσα, αλλά με το αριστερό δεν μπορεί να τελειώσει όπως θα ήθελε ο αριστερόχειρας της Άμπουρας, αλλά μόνο με το αριστερό μπορεί να τελειώσει τη φάση. Χαρακόπος. Γιωτάκης στον Γεωργικόπουλο και τώρα ο Καλόσακας, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να δοκιμάσει ένα σουτάκι. Τον μυρίσαμε από 15 χιλιόμετρα, ρε Τζόρτζα, μπορώ εσύ πώς δεν τον κατάλαβες. 24-32. Μιλάω έτσι στον Γιώργο Ζάμπορο γιατί έχουμε έτσι μια σχέση καλή, ο οποίος τώρα αλλοιώθηκε, δεν πρόσεξε αντίστοιχος από αυτόν. Νιωτάκι στην κορυφή, περνάει τον αντίπαλό του με φλότερ. Μάλλον πάσα, δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει πάσα εκεί πέρα ο Νιωτάκης, αλλά βρέθηκε εκεί για καλή τύχη ο Καλόσακας, ο οποίος έχει πάρει μπρος από το μπάζερ μπίδι το καλάσπι και μετά. Και έκανε προηγούμενο στο 24-34, τώρα έγινε το σκορ 26-34 αφού σκόραρε ο Γιώργος Ζάμπρας με ταμπλό. Αστόχησε τη γωνία ο Χαράλαμπος, θετικό rebound από τον Καλόσακα, θα τελειώσει τη φάση ο ίδιος από το καταλάβει. Δύο παίκτες κοντά του, έτσι λοιπόν υπάρχει κερδισμένο φάουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή ο ψηλός. Μπαίνει η δεύτερη όμως. 26-35 η διαφορά στους 9. Πετρόπουλος. Τσαμπαρλής. Δεν καταφέρω σχεδόν να το rebound από τον Καλόσακα. Γεωργικόπουλος, η πάσα για τον Γιωτάκη. Και τώρα ο έτερος Γεωργικόπουλος. Καλόσακας, αστοχή. Rebound από τον Γιώργο Ζάμπουρα. Χαροκόπος. Μιχαηλίδης. Εύκολο καλάθι. Τον Μιχαηλίδη αφού ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του, μετά όλος ο δρόμος μπροστά του είναι ανοιχτός.
για να τελειώσει τη φάση. Πάλι συνεργάστηκαν τα αδέρφια. Αυτή τη φορά όμως δεν είχε φάση. Δεν είχε καλά θέμα, αλλά φάση είχε μια χαρά. Τι γίνεται ρε παιδιά. Ωραία. Έμεινε μέσα μόνο ο Γεωργικόπουλος. Τα είδε και διαιτητής. Τα έκανε ο James ο Χάμπεν. Μπορεί να μην τα χρεωνόταν αυτά τα βήματα, αλλά το διπλό step back, υπάρχει το διπλό step back και ένα έτσι βηματάκι ακόμα. Ωραία πάσα, ο Μπάτρης εκτοχή. Λάθος πάσα από τον Μιχαηλίδη. Μπάτρης. Σιμονετάτος Φόσκολος. Τρίποντο από τον Φόσκολο, από την κορυφή. Και η διαφορά στους 10. 28-38. Πετρόπουλος ξεφορτώνει τον αντίπαλό του. Ρούσης κερδισμένο φάουλ. Δύο βολές. Σε κάθε δεκάλεπτο έχουμε ένα τζάμπολ. Τρομερό. Το γυρίσανε σε μάλλον του Μάνι Ντάγκελ Ντόνατζ, οι οποίοι παίζανε με ζώνη με τρεις παίκτες μπροστά. Γεωργικόπουλος. Πούγκας. Έγινε λάθος από τον Σιμονετάτο. Η διαφορά λοιπόν θα πέσει στους 8. Πήγε και η βολή έμεσο τρίποντο για τον Μιχαηλίδη, 31-38. 4-25 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πούγκας. Απαντάει ο Πούγκας με δίποντο από μέση απόσταση. 31-40 βήματα. Ρούζι μου. Στην παρέλαση λιγότερα βήματα έκανες. Έκανε λάθος ο Πάτρης. Τώρα ο Πετρόπουλος. Ο Πάτρης έκανε το φάουλ. Είναι το τρίτο του προσωπικό. Μιχαηλίδης
Ωραία πάσα του Πετρόπουλος, σκοράρι 33-40. Κολοσσός μπορεί να έχει χάσει μερικές από τις ανάσεις του. Ωστόσο για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θεωρώ ότι προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ. Δύο στις δύο από τον Χάραλα και τον Γιώργο Κόπουλο. 33-42. Πετρόπουλος στόχισε, ο Ρούσης επίσης αστοχή και τώρα ο Βόσκολος. Κέρδισε φάουλ ο Πουγκάς. Ναι, καλά το είπα. Κέρδισε φάουλ και θα πάει στην γραμμή των 4,5 μέτρων. Άκυρο, δεν πάει στην γραμμή, το φάουλ έγινε χαμηλά. Τρίποντο. Η μπάλα δεν του κάνει το χαρτί. Συμπαθητάτος από μέσα απόσταση. 33-44. Μακρινή πάσα εφηδιασμού, πολύ όμορφη. Την έκανε και ο Kevin Love κάποτε αυτή την πάσα στον LeBron. Πολύ συχνά. 35-44. Αυτή τη φορά ο Χαροκόπος θα μπορούσε στην ασίστ στον Πετρόπουλο. Πάτρις, όχι. Rebound από τον Παλατζά. Θα δώσει και αυτός πάσα αθλητιασμού στον Ρούσι για να πέσει στους 7 και πάλι η διαφορά. 37-44 το σκορ. 1,5 λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βουγκάς αστοχή, υπάρχει το δυτικό ριμπάντο τον Φόσκολο. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε το αμυντικό ριμπάντ παίχτες του Κολοσσού. Λάθος από τον Μπάτρη, έκλεψε ο Παλατζάς. Χαροκόπιος βάζει το drive, η διαφορά στους 5. 39-44, πολύ ο Χαροκόπος. Ίσως γι' αυτό το λόγο να μην έπαιζε και τόση ώρα. Έκανε μια γρήγορη ο Γεωργικόπουλος, πας και σου μείνει λίγος χρόνος για ακόμη μια μικρή. Το έκανε και ο Βισπάν κάποτε αυτό. Κάνουνε φάουλ, είχαν ένα φάουλ να δώσουνε. Στο προηγούμενο δεκάλεπτο δεν το κάνανε και την πατήσανε από τον Καλόσακα. Τώρα μένουνε 5,6 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουνε πέρα του Κολοσσού. Δεν σκοράρε ο Μπάτρης. Και έτσι λοιπόν τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με διαφορά να μένει στους 5 πόντους. 39-44, επιστρέφουμε. Πετρόπουλος
Πολύ σκοράρει στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου για τους για τον Κολοσσό, για να μειώσει λοιπόν στους τρεις. Για να δούμε αν θα το καταφέρει τώρα που έκλεισε την μπάλα και θα τρέξει στον εφηβιασμό. Νομίζω πως του έγινε φάουλ. Παρ' όλα αυτά, επιμένω μικρά και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Ρούσης αυτός που πήρε τον rebound και σκόραρε. 41-44. Πετρόπουλος με αυτό το κλασικό του κουτάκι. 41-46. Καλατζάς έχει πάρα πολύ χώρο, εγώ θα είχα ήδη πυροβολήσει, θα είχα κάνει 4 σουτ. Καλή άμυνα από τον Νιωτάκη, έξυπνα όμως, βρήκε ανοιχτό δρόμο μπροστά του ο Μιχαηλίδης και μειώνει και πάλι στους τρεις το μάτς. Από το τέλος ήδη της τρίτης περίοδου είχε αρχίσει να ξαναγίνει το ντέρμπι. Ντέρμπι είναι όλο το μάτς που διαφορετικά κάτω από τους 10, αλλά έδειχναν να έχουν το πάνω χέρι του Ιμπίδητον, ενώ πλέον δεν δείχνουν να το έχουν. 3 δευτερόλεπτα μέσα στο γραφιστό ήταν ο Νίκος ο Πετρόπουλος. Ο Παλατζάς που παίζει πολύ καλό μπιλιάρδο αμερικάνικο, θα έκανε λάθος. Ο Μιχαηλίδης και πάλι το πάνω και πάλι άμενα αυτή φορά όπως είναι και ο Γεωργικόπουλος, ο Γιώργος, ο οποίος όμως και αυτός θα δεχτεί πολύ καλή άμυνα από τον Χαροκόπο. Μέσα από αυτό το που δεν μπαίνει, φάουλ στη συνέχεια κερδίζει ο Ρούσης από τον Λιωτάκη αν είναι καλά και 2 βολές. Με Greek Freak παπούτσι πώς να βάλεις βολή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πού και πού βάζει και ο Γιάννης. Μία στις δύο από τον Ρούση και 44-46. Ο Χαροκόπος έβαλε το σύνολο σωστά. Ο Παλατζάς βοήθησε επίσης και τελικά το φλέψι που τον ολοκλήρωσε ο Μιχαηλίδης. Αλλά στη συνέχεια έγινε το λάθος από τον ο Πετρόπουλος. Είναι ο Πασέρης, αυτό δεν είναι το λάθος, αλλά και το απειλή μου είναι πως ο Ρούσος έπρεπε να πάει πάνω στην μπάλα. Γιωτάκης χωρίς να πολύ σκεφτεί αστόχηση στο τρίποντο. Πετρόπουλος μαζεύει την μπάλα. Ο Παναγιώτης ο Πετρόπουλος. Ο αμυντικός. Καροκόπος. Προβάδισμα για τον Κολοσσό. 47-46. Άμα δεν εμφανιστεί στο γήπεδο στο επόμενο 10 λεπτά θα σε σκοτώσω. Είμαι και εγώ στο παλιό μου πόστο όμως. σε περιμένω πως και πως, αντιμονώ για να σου πάρω την έλεξη. Ναι, ναι. Εντάξει, σημειώθηκε ήδη και την κερίδα να αποτέλεσε. Λοιπόν, τα λέω από κοντά. Έλα, έλα, έλα. Είχα ένα τηλεφώνημα που έπρεπε να το απαντήσω, όπως καταλάβατε από τα γέλια. Και υπήρχε η αντίδραση, κατευθείαν αντίδραση από τους Μίρμιντονς. Πολύ ωραίο κόψιμο του Ρούση, αλλά δεν τελείωσε το φάση. Και έτσι λοιπόν το 47-46 έγινε 47-51. Καλό σακάς, φενταγόη σουτ, άστοχο. Μιχαηλίδης δεν είδε τον Πετρόπουλο, ο οποίος έφευγε στον εφηβιασμό. Καλή άμυνα του Γεωργικόπουλου. Θα δώσει πάσα εφηβιασμού. Εύκολα θα σκοράρει ο Καλόσακας, 47-53 και
επιστρέφουμε μετά το time out που έπρεπε να πάρει ο Κολοσσός. Επιστρέψαμε. Μένουν 5.35 για το φινάλε. Ό,τι έχτιζε ο Κολοσσός με την έναρξη του αγώνα μέσα σε 2 λεπτά διαλύθηκε. Πετρόπουλος από μέση απόσταση θα μειώσει στον πόντο. Συγγνώμη, θα μειώσει στους 4. 49-53. Καλό σακάς με αντίπαλο τον Ζάμπουρα. Υπάρχει εξωμετρική διαφορά, αλλά υπάρχει και ογκομετρική διαφορά από την άλλη. Ας το έσω τρίποντο ο Μπάτρης και τώρα ο Πετρόπουλος. Πάσα για τον Μιχαλίδη, δεν ήταν η καλή, η καλύτερη δυνατή. Τσαπαρνής και αρχίζει φάουλ από τον Μίκο τον Πετρόπουλο. Και ο αγαπημένος επιτέλους. Ωραία πάσα, ο Πετρόπουλος αλλοιώνεται αλλά με φάουλ λέει ο διοίκης. Δεν αλλοιώθηκε για την ακρίβεια, και την ακρίβεια κόπηκε. Εγώ πάντως δεν θα πήγαινε να φέρω την μπάλα με τίποτα. Ας το κλείσει την πρώτη ο Πετρόπουλος. Ο οποίος σε προηγούμενο ζευγάρι νομίζω είχε 2 στις 2. Τώρα τις έχασε και τις 2. Και ο έτερος Πετρόπουλος της αντίπαλης ομάδας, ο Παναγιώτης. Ζάμπουρας πάει στη γωνία και βρίσκει την πάσα όπου θα πάρει το τρίποντο ο Καραμπεσίνης αλλά δεν θα σκοράρει. Κατοχή και πάλι για τους για τα ντόνατς. Ωραίο. Δοκίμασε ο Γιώργος στον τρίποντο από τη γωνία, το έχασε. Το rebound από τον Μιωτάκη. Πάλι παίρνει ο καλός Άκας. Και αυτός με τη σειρά του θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Τέταρτο φάουλ του Τσαμπαρλή. Δύο στις δύο από τον ψηλό. Χέρι Αλφάδη. Και πάλι στους 7 η διαφορά. Από ένα φάουλ έχει δώσει σε Πετρόπουλο και Γεωργικόπουλο ο διαιτητής. Τέταρτο όμως είναι για τον Πετρόπουλο.
26 μένουνε βέβαια. Ωραία κίνηση από τον Γιώργο Μουζάκουρα, αλλά δεν σκόραρε. Πατάει γραμμή ο Παλόσακας. Μιχαηλίδης. Τον φάουλ. 51-56 και μία συμπληρωματική βολή. Έμεσο τρίποντο από τον Μιχαηλίδη, 52-56. Γεωργικόπουλος, Λιωτάκη στη γωνία, αστοχή στο τρίποντο. Δεν σώθηκε η κατοχή από τον Ζάμπουρα. Αστοχή και ο Γεωργικόπουλος στο τρίποντο. Πετρόπουλος. Γιωτάκης. Το έχασε το λέει, παρόλα αυτά ο Γιώργος, ο Γεωργικόπουλος. Βήματα από τον Ζάμπουρα που πήγε να προσφέρει τη φάση της αγωνιστικής. Καλόσακας. Λιωτάκης με πλάτη στο καλάθι. 3 δευτερόλεπτα. Αστοχή. Και φάουλ. Ο Πετρόπουλος θα κερδίσει. Δύο βολές τον Πετρόπουλο, 52-57. 1-45 για το φινάλε. Διαφορά στους 5 πόντους. Πετρόπουλος, σούτ από μέση απόσταση. Δείχνει πως είναι η κίνησή του. 54-56 λέει ο πίνακας. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό το σκορ. Πάρα λίγο να βάλει ένα πολύ δύσκολο goal foul και ο Γεωργικόπουλος. Αν κατάλαβα καλά, για να φύγει ο Πετρόπουλος ενώ δεν έχει βγει όλο το παιχνίδι, μάλλον έκανε το πρώτο του φάουλ. Μάλλον εγώ έχω κάνει λάθος το σκορ. Μία στις δύο. 54-57. Το εύκολο lay-up από τον Γεωργικόπουλο. 54-50 για το σκορ. Time out, επιστρέφουμε. Επίθεση μπροστά αποφασίσαν οι Κολοσσοί, οπότε έχουν 14 επίθεση. Ο
κινούμενοι. Δεν βιάζονται και οι Μύρμιντονς πλέον. Καλός Ακάς για να λήξει το μάτς. Το έλειξε το μάτς ο καλός Ακάς. 54-62 το σκορ. Το τρίποντο από τον Ψηλό. Απάντησε από τον Χαροκόπο. 57-62. Δύο βολές στον Γεωργικόπουλο. Έβαλε την πρώτη ο Γεωργικόπουλος. Βάζει και τη δεύτερη. Λάθος ο Παλάτζας. Σκοράρει εύκολα ο Πετρόπουλος. 57-66. Και πάλι λάθος. Δεν κάνουν την επίθεση. Η Μίρμιντονς 57-66 το τελικό σκορ. Αυτά λοιπόν από εμάς.